πάμε στα ζητήματα που απασχολούν την μεταφορά των μαθητών για τα κομμάτια μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ξέρετε, πρόσφατα με ένα νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δόθηκε δυνατότητα υποχρεωτικά να συμμετέχουν οι μαθητές στο μάθημα της κολύμβησης για μαθητές μέχρι τρίτη και τετάρτη δημοτικού. Δυστυχώς δεν εξασφαλίστηκε μεταφορά για τους μαθητές, γιατί ξέρετε τα σχολεία μας δεν έχουν κολυμβητήρια. Η μεταφορά αυτή πρέπει να γίνει με ευθύνη του Συλλόγου Γονέων. Δηλαδή, έχουμε πολλαπλές καταγγελίες από συλλόγους γονέων που καλούνται να πληρώσουν τη μεταφορά των μαθητών για να συμμετέχουν μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, για να συμμετέχουν σε ένα μάθημα του σχολείου. Αυτό έρχεται να προσθεθεί στα δεκάδες ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές, τις καθημερινές πρώτα. Έλεγχοι στα λεωφορεία που μεταφέρουν στους μαθητές την καθημερινότητά τους για την συμμετοχή στο σχολείο δεν γίνονται. Τυχαίοι έλεγχοι που μπορεί να υπάρχουν από άνδρες της τροχίας, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Οι πράκτορες που αναλαμβάνουν τη μεταφορά των μαθητών αλλάζουν τα λεωφορεία ανάλογα με τα πώς βολεύει την διαδικασία της μεταφοράς. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή, ενώ από τον νόμο ορίζεται ότι πρέπει ένα συγκεκριμένο λεωφορείο να μεταφέρει τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία για να μπουν στο σχολείο δηλαδή. Να πούμε το άλλο, το πρόσφατο, που το έχουμε σημειωμένο. Πρακτορία που συμμετέχουν στη διαδικασία για τις εκδρομές ζητούν παραπάνω χρήματα από τους γονείς αν υπάρξει έλεγχος από την τροχέα. Δηλαδή, μια εκδρομή που είναι να γίνει μέσα στη Θεσσαλονίκη και κοστίζει, παράδειγμα, 15 ευρώ στον κάθε μαθητή, αν χρειαστεί να έρθει τροχέα, θα χρειαστεί να πληρώσουν 18 και 20 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα φέρουμε λεωφορεία που μπορεί να μην περάσουν έλεγχο από τους άνδρες της τροχέας, ή αν θέλετε να φέρουμε ασφαλή λεωφορεία, θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω. Αυτό είναι τρομακτικό. Αυτό είναι τρομακτικό. Είναι στοιχείο που πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας γι' αυτό. Είχαμε καταγγελίες και προσφατά και χθες από συλλόγους γονέων και από διευθυντές του σχολείου, και το γνωρίζετε κι εσείς καλά, ότι συνέβη αυτό το πράγμα. Στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Θερμαϊκού, μαθητές για να πάνε στο σχολείο βρίσκονται σε αυτές τις στάσεις, θα σας τις δώσω τις φωτογραφίες, θα τις δείτε, το ξέρετε, έχουν δημοσιευτεί, πάνω στο δρόμο που, υπάρχει για την, από τη Θεσσαλονίκη για την Πειραιά. Είναι δρόμος τριών λωρίδων στην κάθε κατεύθυνση. Οι μαθητές βρίσκονται μπροστά στη στάση χωρίς να υπάρχει καμία μπάρα ασφαλείας, κανένα διάζωμα. Πολλές φορές περνούν το δρόμο εκεί που δεν υπάρχει φανάρι για να μπορέσουν να συμμετέχουν στο σχολείο, να πάνε στο σχολείο δηλαδή. Πριν από 4-5 χρόνια είχαμε ατύχημα με το θάνατο ενός μαθητή. Στα σημεία δεν υπάρχουν φανάρια και υπάρχουν στροφές στο δρόμο που δεν έχει ορατότητα σαν πεζός, και σε επαφή που είχαμε και με το Δήμο Θερμαϊκού, πραγματικά σήκωσε τα χέρια ψηλά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αφού υπάρχουν στάσεις, μπορούν μόνο μέσα από τον ΟΑΣΤ να μεταφέρουν τα παιδιά, ενώ εδώ μιλάμε για μια κατάσταση, τι να σας πω. Ούτε σε χώρες που πραγματικά, δεν θα πω παραπάνω, συγγνώμη, είναι τρομακτική η κατάσταση. Μας έλεγαν οι γονείς εκεί, έτσι για να το πούμε πιο απλά, ότι σε επαφή που είχαν με την περιφέρεια, και για να δείτε πώς γινόμαστε μπαλάκι πολλές φορές οι γονείς, έστειλε έγγραφο η περιφέρεια που λέει εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι, έτσι. Είναι υπεύθυνος ο Δήμος. Ο Δήμος λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμία υπηρεσία που μπορεί να φτιάξει τα πεζοδρόμια εκεί
σε αυτή την περιοχή για να μετακινούνται τα παιδιά με ασφάλεια. Και αυτό το περιστατικό χρονίζει εδώ και, τι να σου πω, 10 χρόνια. Μαθητής χτύπησε το κεφάλι, μαθητής χτύπησε το πόδι, μαθήτρια χτύπησε τον αφιένα, μαθήτρια χτύπησε τον ώμο και μεταφέρθηκε στην ιατρική, μαθητής έπεσε σε μια κολόνα και έπεσαν και άλλοι συμμαθητές πάνω του με αποτέλεσμα να χτυπήσει την πλάτη. Μαθήτρια έπεσε στο διαχωριστικό τζάμι και χτύπησε το κεφάλι της. Όλα αυτά είναι από το πρώτο γέφυρα Θερμαϊκού. Κόπηκε στο μυρό και στα δάχτυλα του χεριού, έσπασε το διαχωριστικό τζάμι με τον οδικό και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Νέας Μηχανιώνας. Μαθητής έκοψε τα δάχτυλα στα χέρια και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Νέας Μηχανιώνας για να κάνει ράματα. Χτύπησε τον γόνατο, έσπασε τον αστράγαλό της και η τροχιά θέρμανση έχει καταγράψει τα περιστατικά αυτά, έχουν προχωρήσει σε προανάκριση. Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών του σχολείου εξυπηρετείται με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ που παρκάρουν, βλέπετε σε τι συνθήκες εκεί. Υπάρχουν καταγγελίες από τον Δεκέμβριο του 2022 από το Σύλλογο Γονέων και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Δεύτερο γυμνάσιο Πεύκο. Μεταφορά των μαθητών στο νεοσύστατο δεύτερο γυμνάσιο, καινούργιο σχολείο. Μεταφέρουν οι μαθητές και περνάνε τον δρόμο χωρίς να υπάρχει διάβαση. Το δρόμο, για όσους ξέρετε, ο δρόμος που οδηγεί στα Πεύκα, στο Ρετζίκι. Δρομολόγιο από τον ΟΑΣ δεν υπάρχει. Οι μαθητές περπατούν περίπου 2,5 χιλιόμετρα για να φτάσουν σε ένα καινούργιο σχολείο. Τώρα χτίστηκε το σχολείο, έτσι. Ο Δήμος, Παντοδήμαρχος Τεχνικών Έργων, αλλά και ο Δήμαρχος με τοποθετήσεις τους, δεν έδωσαν καμιά εγγύηση και κανένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνουν πεζοδρόμια εκεί για να μπορούν τα παιδιά να μεταφέρονται με ασφάλεια στο σχολείο. Τον Νοέμβριο του 2022 έγινε η πρώτη καταγγελία. Από τότε είχαμε ατύχημα, ευτυχώς όχι με μαθητή, αλλά με έναν κάτοικο της περιοχής εκεί και αναρωτιόμαστε τι πρέπει να γίνει για να προχωρήσουμε στην κατασκευή πεζοδρομίων ώστε τα παιδιά να φτάνουν στο σχολείο με ασφάλεια.